Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέφουμε για το τρίτο μέρος της εκπομπής. Ο κύριος Δημήτρης Αγαθόπουλος, αντιπολίτευση στο Δήμο Κιλικής κοντά μας. Κύριε Αγαθόπουλε, συνεχίζοντας αυτό το μέρος που αφήσαμε, αυτό το κομμάτι που αφήσαμε στη συζήτησή μας για το οδικό δίκτυο, το μεγαλύτερο πρόβλημα λέτε ότι είναι το υπόλοιπο κομμάτι από Κιλική Σάντα που έχει γίνει και υπολείπεται το. Για πόσα χιλιόμετρα περίπου μιλάμε? Είναι γύρω στα 17 χιλιόμετρα. 17 χιλιόμετρα. Είναι Σάντα Άσυρος. Mm-hmm. Και είναι ένα κομμάτι το οποίο παρουσιάζει σήμερα επικινδυνότητα, θα λέγαμε. Όχι, δεν χρησιμοποιείται καθόλου. Δεν υπάρχει. Υπάρχει υποκατασκευή, έτσι, και οι εργασίες γίνονται με τόσο αργό ρυθμό. Σας λέω, τα τελευταία 10 και παραπάνω χρόνια είναι σχεδόν σε αδράνεια. Δεν υπάρχει και δεν φαίνεται κάτι στο μέλλον. Γιατί η μία απόφαση αναιρεί την άλλη και δεν υπάρχει κάτι ξεκάθαρο. Και νομίζω ότι η περιφέρεια έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη σε αυτό το θέμα. Να μην μπορεί δηλαδή να. Σας έχει ενημερώσει, η παρατάξη έχετε ενημερωθεί για τις κινήσεις του Δήμου σε σχέση με τα μεγάλα οδικά προβλήματα, τα έργα που πρέπει να γίνουν? Όχι. Και αν έχει προϋπάρξει και επαφή με την περιφέρεια, εφόσον αναφέρεται ότι από ό,τι καταλαβαίνω πολλά κομμάτια είναι της περιφέρειας. Όχι, σας είπα από την αρχή ότι τέτοια ενημέρωση δεν έχουμε ακόμη. Αυτή ζητούσαμε. Να αναγνωρίσω ότι στο τρίμηνο είναι νωρίς ακόμη να έχει προγραμματίσει η διοίκηση του Δήμου κάτι τέτοιο. Μπορεί να υπάρξει στο μέλλον. Εμείς τουλάχιστον τέτοια συζήτηση, την οποία προκαλέσαμε, δεν την είχαμε από το. Όμως, επειδή αναφερόμαστε στο οδικό δίκτυο, mm-hmm. να σας πω και κάτι άλλο. Πέρα από αυτό που είναι το μεγάλο ζήτημα πρόσβασης όχι μόνο προς την πόλη του Κιλκής, γενικότερα στο Δήμο του Κιλκής. Η πόλη του Κιλκής είναι από τις μοναδικές πόλεις που δεν έχει περιφερειακό δρόμο. Το 1/3 του Δήμου, η επικοινωνία με το 1/3 του Δήμου, δηλαδή με τη Δημοτική Ενότητα Κρουσίων, γίνεται μέσα από τον κεντρικό δρόμο της πόλης. Γιατί δεν υπάρχει περιμετρικός περιφερειακός. Και δεν υπάρχει, επειδή και οι προηγούμενες διοικήσεις, αλλά δεν ξέρουμε και η σημερινή πότε, θα ασχοληθεί με τον περιμετρικό δρόμο. Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Υπήρξε σχεδιασμός. Μιλάμε. Υπήρξε παλιότερα ένα σχεδιασμός, υπήρχε και μελέτη. Μιλάμε για μία απόσταση που είναι κοντά στα 4 χιλιόμετρα. Για να ολοκληρωθεί ένας περιμετρικός δρόμος, ώστε η επικοινωνία αυτής της Δημοτικής Ενότητας, που είναι το 1/3 του Δήμου, να μπορεί να βγει έξω από την πόλη. Η μελέτη τι τύχη είχε? Είναι αδρανής. Έτσι, εμπλέκεται το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, διότι περνάει από τα σύνορα ενός στρατοπέδου και πρέπει να διευθετηθούν τα σύνορα και η κατασκευή των ορίων. Έτσι, αλλά από εκεί και πέρα όμως οι πρωτοβουλίες δεν υπάρχουν. Όπως επίσης υπάρχει ο σχεδιασμός οριζόντιου άξονα που ενώνει το Κιλκής με Πολύκαστρο Αξιούπολη Γουμένισσα, ένας δρόμος ο οποίος είναι με μεγάλη κυκλοφοριακή κίνηση, διότι πολύ μεγάλα φορτηγά δηλαδή, προτιμούν αυτόν τον δρόμο αποφεύγοντας τη διαδρομή μέσω Θεσσαλονίκης, μετά τα Μάλγαρα, κόβουν δεξιά κατεύθυνση προς Ιουγκοσλαβία και έτσι πριν τη Ιουγκοσλαβία δεξιά προς Προμαχώνα. Τους βολεύει αυτός ο δρόμος, ναι, προκειμένου να φτάσουν πιο εύκολα στα βουλγαρικά σύνορα. Αυτός ο οριζόντιος άξονας είναι η προτεραιότητα και για το Δήμο του Κιλκής και για το Δήμο Παιωνίας. Όμως δεν υπάρχει. Όπως δεν υπάρχει για το Δήμο Παιωνίας, έτσι ο βασικός άξονας ο οποίος ενώνει την Εγνατία με τους Ευζώνους. Εκείνο είναι το μέγα σκάνδαλο, που ευθύνη δεν έχει μόνο η περιφέρεια, έχει το ίδιο το κράτος. Σε έναν τέτοιο οδικό άξονα με τέτοια μεγάλη κίνηση, να μην έχει προβεί σε καμία κίνηση. Της ίδιας αξίας είναι και η ένωση της Εγνατίας από την περιοχή της Ασύρου με τον Προμαχώνα μέσω του Ιράνης. Τα οποία βέβαια όλα αυτά που περιγράφετε τα έργα, κύριε Αγαθόπουλο, δεν είναι έργα που θα εκτελέσει ο Δήμος. Είναι έργα τα οποία θα πρέπει να ασκήσει πίεση ο Δήμος για να δρομολογηθούν ουσιαστικά. Ο περιμετρικός της πόλης. Τα 4 χιλιόμετρα που αναφέρετε, ναι. Ο περιμετρικός της πόλης είναι ευθύνη. Μια μικρή περιφερειακή είναι ευθύνη του Δήμου. Είναι ευθύνη του Δήμου. Όμως κοιτάξτε το οξύμορο και το τραγικό. Ότι ο περιμετρικός συνδέεται και με την ήμι πεζοδρόμηση της κεντρικής οδού μέσα στην πόλη του Κιλκής. Αυτός ο συνδυασμός των δύο, για την επίλυση αυτών των δύο, αν και είναι δύο ανεξάρτητα έργα,
Έτσι, ο κεντρικός δρόμος της πόλης του Κιλκής είναι ευθύνη της περιφέρειας και όχι του Δήμου. Γιατί ήταν ο παλιός επαρχιακός δρόμος που ένωνε που δεν έχει αλλάξει και, και δεν έχει αλλάξει χαρακτηρισμό. Και έτσι πλέον η περιφέρεια πρέπει να δώσει το OK για να γίνει η πεζοδρόμηση ή η μη πεζοδρόμηση του κέντρου της πόλης. Είναι τα παράδοξα της ελληνικής γραφειοκρατίας και αυτού του τραγικού συμπλέγματος. Είναι ένα αλαλούμ μεταξύ περιφερειών και δήμων, που αυτό πρέπει να λυθεί κάποια στιγμή. Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του ενός και ποιες είναι οι αρμοδιότητες του άλλου. Και ενώ αλλάζει τόσο πολύ το τοπίο στην αυτοδιοίκηση κάθε τρεις και δυο, αυτά που θα λύσουν ουσιαστικά τα χέρια των αυτοδιοικητικών πρώτου και δεύτερου βαθμού δεν αλλάζουν. Δεν αλλάζουν, έτσι. Παραμένουν, διότι ο ένας αντικρούει τον άλλον. Και όσο οι αποφάσεις δεν είναι συλλογικές, ούτως ώστε να δεσμεύεται και η σημερινή αντιπολίτευση που αύριο μεθαύριο μπορεί να γίνει συμπολίτευση, να δεσμεύεται σε συνοχιζόμενα έργα που έχουν τον ίδιο χαρακτήρα, mm-hmm. που έχουν συμφωνήσει προηγουμένως. Ενώ αυτό το καθεστώς της μονοκρατορίας, έτσι, ο ένας αντιμάχεται τον άλλον και κάνει αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση. Και δεν τον ενδιαφέρει τίποτε άλλο. Στο Κιλκής, ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα είναι η ανεργία. Πιστεύετε ότι θα υπάρξουν κινήσεις από τον Δήμο, από τη διοίκηση και κατά πόσο θα συμπράξει εσείς, προς ποια κατεύθυνση θα συμφωνήσετε για να γίνουν βήματα, να μειωθούν τα ποσοστά, να καταπολεμηθούν, αν μπορούμε να πούμε μέσα από αναπτυξιακά έργα ότι θα υπάρξουν και θέσεις εργασίας. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι οι Δήμοι δεν μπορούν να κάνουν μεγάλες παρεμβάσεις στο θέμα των αναπτυξιακών έργων. Παραδείγματος χάρη, στο Κιλκής έχουμε δύο βιομηχανικές ζώνες. Η μία είναι οργανωμένη του Σταυροχωρίου και η άλλη είναι βιομηχανική άτυπη. Ζώνη άτυπη στην περιοχή της Νέας Άντας. Εκεί ο Δήμος αυτό που μπορεί να κάνει είναι να βελτιώσει τις συνθήκες τις υποδομές στις βιομηχανικές περιοχές αυτές, να βελτιώσει κάπως τις συγκοινωνίες, να βελτιώσει ή να δημιουργήσει παιδικούς σταθμούς πέριξ των περιοχών αυτών, ώστε να υπάρχει εύκολη εξυπηρέτηση των εργαζομένων. Αυτές είναι οι πρωτοβουλίες του Δήμου που μπορούν να βελτιώσουν τις συνθήκες στους εργαζόμενους εκεί. Για μεγάλα αναπτυξιακά έργα, αυτή τη στιγμή δεν έχουν προγραμματιστεί στο Δήμο του Κιλκής. Απλά ξέρετε, κύριε Αγαθόπουλε, προεκλογικά η ρητορική από πάρα πολλούς υποψηφίους και δημοτικές και διοικήσεις και υποψηφίους επίσης ήταν να δημιουργηθούν, να γίνουν παρεμβάσεις έτσι ώστε να μείνουν οι νέοι στον τόπο. Αυτό το ακούσαμε και το χιλιοακούσαμε από τους περισσότερους όσον αφορά την προεκλογική περίοδο. Τώρα όμως που θα πρέπει να γίνουν τα λόγια πράξης, φαντάζομαι ότι και οι δημότες περιμένουν να δουν κάτι. Περιμένουν να δουν, αλλά πού είναι. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Στο Κιλκής, στο όρος Κρούσια, πάλι στη Δημοτική Ενότητα Κρουσίων θα πάω, υπάρχει ο βοτανικός κήπος. Ο βαλκανικός βοτανικός κήπος Κρουσίων. Ο μοναδικός, και ο οποίος είναι κάτω από τη διοίκηση του παλιού Εθιάγε, σήμερα του Ελγό Δήμητρα. Έτσι, με έδρα τη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Εγκαταλελειμμένος. Καμία βαθμίδα τοπικής αυτοδιοίκησης, ούτε η πρώτη ούτε η δεύτερη ασχολήθηκε με τον βοτανικό κήπο. Ένας βοτανικός κήπος, έτσι, ο οποίος μπορεί να φέρει θέσεις εργασίας. Και γιατί? Γιατί μπορεί να αξιοποιηθεί τουριστικά η περιοχή. Και κάτι ακόμη, και άλλη ευθύνη της περιφέρειας εδώ και όχι μόνο του Δήμου. Η Ένωση, η Ιωτική Ένωση της Λίμνης Κερκίνης, από το Λιθότοπο, μέχρι τα Κρούσια, μέχρι το βοτανικό κήπο, είναι ανεκπλήρωτη, δεν έχει κατασκευαστεί ποτέ. Αυτός ο δρόμος, συνδέοντας τη Λίμνη Κερκίνη με το βοτανικό κήπο Κιλκής Θεσσαλονίκη, είναι πρωταρχικής σημασίας για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Εκεί θα έπρεπε να εμπλακεί και ο Δήμος και η Περιφέρεια, προκειμένου αυτό το τουριστικό έργο να ολοκληρωθεί. Και είναι 14 χιλιόμετρα. Που υπάρχει η χάραξη, αλλά πρέπει να ολοκληρωθεί ο δρόμος, να είναι βατός ο δρόμος. Γι' αυτό και εγώ έκανα λόγο για ρητορική, γιατί στην ουσία. Αυτές είναι οι πρωτοβουλίες οι οποίες αυξάνουν. Δεν υλοποιούνται οι πρωτοβουλίες. Δεν υλοποιούνται. Ή σας έφερα το παράδειγμα προηγουμένως με τους αναδασμούς. Όχι μόνο στην περιοχή των Κρουσίων, αλλά και σε άλλες περιοχές. Πρωτοβουλία του Δήμου είναι να πάρει φυσικά με το Υπουργείο Γεωργίας και τους τοπικούς φορείς πρωτοβάθμιας. Πρωτοβάθμιο τομέα,
να πάρουν πρωτοβουλίες, να απαιτήσουν αναδασμούς για να μπορέσουν να έχουν μεγαλύτερες καλλιεργητικές δυνατότητες. Αυτές είναι οι πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρει ο Δήμος. Ή στη λίμνη του Ιράνης, πάλι για τουριστικά ζητήματα, η αξιοποίηση της λίμνης. Υπάρχουν περιθώρια, δηλαδή, αξιοποίηση και στον πρωτογενή τομέα και στον τουριστικό τομέα. Βεβαίως υπάρχουν. Εγώ σας είπα ορισμένα παραδείγματα, τα οποία δεν τα ξέρετε ότι υπάρχουν τέσσερα μουσεία. Είναι προτάσεις. Τα μουσεία λειτουργούν υπό το καθεστώς του Δήμου, όχι του Υπουργείου Πολιτισμού. Κοιτάξτε, το καθένα είναι στον τομέα. Δηλαδή, το σπηλολογικό είναι στο Δήμο. Ναι. Το αρχαιολογικό είναι στην αρχαιολογική υπηρεσία του Κιλκής. Ρωμαϊκοί χώροι στο παλιό Γενικό Κάστρο και στο Παλατιανό είναι στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Mm-hmm. Το Μουσείο Δοϊράνης στη Λίμνη ανήκει στο Δήμο. Το Βυζαντινό Μουσείο στο χωριό Δροσάτο, μια παλιά εκκλησία βυζαντινή, ανήκει στο Δήμο. Καταλάβατε. Όμως δεν προβάλλονται. Και η απορία η δική μου είναι ότι ένας τέτοιος νομός, ο οποίος δεν έχει τις πολύ μεγάλες τουριστικές δυνατότητες όπως άλλες περιοχές της Ελλάδας, έτσι, γιατί δεν του δίνεις μια ταυτότητα. Να του πεις ότι, να δείξεις και εσύ ότι έχεις ταυτότητα. Ταυτότητα που έχει σχέση με τον πολιτισμό, που έχει σχέση με τον τουρισμό. Θέματα συνήθως, κυρία Αγαθόπουλη, χρειάζεται και συνεργασία φορέων. Πέρα από την αποκλειστική αρμοδιότητα του Δήμου ή αν πούμε ότι θα πάρει απόφαση ένα Δημοτικό Συμβούλιο ως σώμα, τα επιμελητήρια μπορούν να έχουν λόγο, οι σύλλογοι μπορούν να έχουν βεβαίως. Λόγο. Την πρωτοβουλία όμως πρέπει να την έχει ο Δήμος. Ο Δήμος είναι η κεφαλή. Για και να αναδείξει τον τόπο. Συνέχεια κάλεσμα συνεργασία. Για να αναδείξει τον τόπο, το Δήμος είναι αυτός ο οποίος πρέπει να τραβήξει το κάρο. Σας είπα προηγουμένως για τους ιστορικούς τόπους του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι εκεί που γίνανε οι τελικές μάχες που καθορίσανε και το Μακεδονικό Αγώνα και το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι λίγο έξω από τη λίμνη του Ιράνης. Ποιος το ξέρει. Πότε βγήκε ο Δήμος να τα προβάλλει, να τα αναδείξει για να γίνουν γνωστά στον κόσμο. Καταλάβατε. Είναι προτάσεις που θα καταθέσετε σταδιακά, θα τις κάνετε, θα τις υποβάλλετε στο Δημοτικό Συμβούλιο όλα αυτά που βεβαίως, σας ζητάμε, κύριε Αγαθόπουλα. Μία-μία, όλες μαζί δεν γίνεται. Πόσοι σύμβουλοι, τέσσερις είστε. Τρεις είμαστε. Εσείς και άλλοι δύο συμβούλοι. Ναι. Όπως να σας πω, ορισμένα άλλα ζητήματα που δεν αφορούν μόνο το δικό μας Δήμο, αλλά έχει σημασία για την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Είναι το πρόβλημα των αδέσποτων. Στο Κιλκής είναι πολύ μεγάλο. Είχατε μια διαμαρτυρία στο Δημαρχείο απ' έξω προχθές. Κάτι έγινε στο Κιλκής. Ναι. Έχει μια διαδήλωση του Φιλοζωικού για αυτό το θέμα. Διότι εδώ και καιρό, τουλάχιστον η δική μας παράταξη και προεκλογικά αλλά και μετεκλογικά, ανακοίνησε το θέμα λέγοντας ότι ο Φιλόδημος είναι ανοιχτός προκειμένου να ενταχθεί ένα έργο για υποδομές όσον αφορά τα αδέσποτε. Δεν έχει γίνει καμία κίνηση από το Δήμο μέχρι στιγμής. Ο νόμος, εξ όσων γνωρίζουμε και από τα ρεπορτάζ, δεν επιτρέπει σε αυτή τη φάση τουλάχιστον να γίνει κάποιο καταφύγιο κλειστού τύπου, να μπαίνουν εκεί τα ζώα και να μένουν εκεί. Ο Φιλόδημος δίνει αυτή την ευκαιρία της κατασκευής υποδομών. Αυτό που μπορούν σήμερα οι Δήμοι να κάνουν είναι η στήρωση και στη συνέχεια αφήνονται τα αδέσποτα στο περιβάλλον. Άλλο αυτό. Αυτό είναι συνεχιζόμενο έργο το οποίο το ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο και εμείς ήμασταν σύμφωνοι. Το διαχειρίζεται εργολαβικά κάποιος εδώ στο Δήμο Λαγκαδά, γιατί υπάρχει μια υποδομή εδώ στο Δήμο Λαγκαδά και έχει την ευθύνη εργολαβικά και του Δήμου Κιλκής. Ο Φιλόδημος πώς το δίνει αυτό, κύριε Αγαθόπουλο, γιατί εδώ είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι οι υποδομές. Δίνει αυτές. Δυνατότητα υποδομών, φύλαξης και στήρωσης διατροφής. Διαρκούς φύλαξης, για παράδειγμα. Διαρκούς. Υπάρχει ένα καθεστώς εκεί το πώς διαχειρίζεται κανείς αυτές τις υποδομές. Γιατί δίνει τη δυνατότητα και να διατεθούν αλλού ή ξέρω εγώ, σε πολίτες ή σε άλλους φορείς. Υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες. Όμως το θέμα της διαχείρισης μιας τέτοιας δομής είναι απαραίτητη κατά περιοχή. Μπορεί να μην είναι αναδήμο. Θα μπορούσαν όμως οι δύο δήμοι του νομού μας να συμπράξουν σε ένα τέτοιο έργο. Είναι μεγάλο το πρόβλημα με τα αδέσποτα στο Κιλκής. Πολύ μεγάλο. Και νομίζω δεν είναι μόνο στο Κιλκής. Αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες οι φιλοζωικές οργανώσεις. Αναλαμβάνουν, αλλά πόσο μπορούν. Τα όρια των φιλοζωικών οργανώσεων είναι μικρά.
δεν έχουν χρηματοδοτικές ικανότητες. Δεν υπάρχουν πόροι. Είναι τελείως εθελοντική η δουλειά τους. Πώς μπορείς να αντιμετωπίσεις ένα τέτοιο μεγάλο ζήτημα με εθελοντική δουλειά, όσο καλή διάθεση και να έχεις. Οργανωτικά όμως δεν γίνεται. Σε επίπεδο ποιότητας ζωής, εσείς είστε ικανοποιημένος από την εικόνα του Δήμου, ποιότητα ζωής των πολιτών εννοώ. Εγώ θα θέλω να πω ότι το Κιλκής δεν φημίζεται για την πολύ αναπτυγμένη ποιότητα ζωής των κατοίκων. Οι υπηρεσίες και παλιότερα αλλά και σήμερα δεν είναι αυτές που πρέπει να είναι. Αρχίζοντας από την αισθητική τους άποψη όσον αφορά τα πάρκα, τους δρόμους, τα πεζοδρόμια, την ευκολία κίνησης των πολιτών μέσα στην πόλη. Δεν είναι ότι καλύτερο. Περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν πάρα πολλά, πολύ μεγάλα. Σε λίγο καλύτερη κατάσταση είναι οι οικισμοί. Όμως, κοιτάξτε να δείτε το οξύμορο. Οι οικισμοί του Δήμου μας, τα χωριά δηλαδή, ενώ είναι οικισμοί με ωραία σπίτια, διαμορφωμένους δρόμους κτλ. Οι δημόσιοι χώροι όμως των οικισμών είναι σε κακό χάλι. Τα πάρκα εννοείται. Δηλαδή, όχι μόνο τα πάρκα, όχι μόνο τα πάρκα. Είναι και το οδικό δίκτυο μέσα στα χωριά. Ναι. Διότι δεν μπορούν να γίνουν εκτεταμένες παρεμβάσεις. Είπατε προηγουμένως την περίπτωση του Καμπάνη και των Μανδρών. Τα φερτά υλικά του βουνού, επειδή δεν υπάρχουν προστατευτικές δομές από το βουνό προς τους οικισμούς. Όλα κατεβαίνουν. Κατεβαίνουν μέσα στους οικισμούς και καταστρέφεται το οδικό δίκτυο. Αυτή η παραμέληση, όταν δεν αποκαθίσταται, σιγά σιγά έτσι υποβαθμίζει το όλο περιβάλλον, το οικιστικό περιβάλλον μέσα στους οικισμούς. Ολοκληρώνοντας, κύριε Γαθόπουλε, θέλω λίγο να μου πείτε την άποψή σας για αυτό το οικόπεδο του πρώην Μήλου Σαμαρά. Είναι ένα ζήτημα που από μόνο του ίσως οι διαστάσεις που παίρνει να μην έχουν τόσο μεγάλη αξία. Ουσιαστικά όμως έχει αξία το αν τελικά καταφέρει να υλοποιηθεί το έργο του δικαστικού μεγάρου με κάποιον τρόπο σε εκείνο το οικόπεδο. Κοιτάξτε, να ξεχωρίσουμε την απόφαση για το δικαστικό μέγαρο από την απόφαση για την κατάτμιση του οικοπέδου. Mm-hmm. Η κατάτμιση του οικοπέδου δεν οδηγεί υποχρεωτικά στο δικαστικό μέγαρο. Μία από τις προτάσεις αξιοποίησης του χώρου είναι και το δικαστικό μέγαρο. Για το αυτή δικαστικό απόφαση μέγαρο υπάρχει καλύτερος χώρος. Υπάρχει δηλαδή και άλλη. Ναι. Ωραία. Το αν θα έρθει πρόταση συγκεκριμένη να αξιοποιηθεί αυτός ο χώρος για δικαστικό μέγαρο, έπεται. Mm-hmm. Να το δούμε. Αυτή τη στιγμή αυτό που πρέπει να λυθεί είναι η κατάτμιση. Δηλαδή, σε αυτό το οικόπεδο, εδώ και 25 χρόνια, υπάρχει μια διένεξη του Δήμου με τους ιδιώτες. Δικαστικές αποφάσεις, εφέσεις και όλα αυτά. Σήμερα, με πρόσχημα ότι εκεί προβλέπεται να γίνει, προτάθηκε να γίνει δικαστικό μέγαρο, μπήκαν στη διαδικασία να μιλήσουν τα δύο μέρη, προκειμένου να βρουν μια λύση μεταξύ τους, να ξέρει ο καθένας ποιο κομμάτι έχει. Και έγινε μια συμφωνία, το 70% που ανήκει στους ιδιώτες, το πήραν οι ιδιώτες σε ένα τμήμα του οικοπέδου και το υπόλοιπο 30-32% το πήρε ο Δήμος. Σε αυτή τη συμφωνία, έτσι, οι ιδιώτες παραχώρησαν και ένα κομμάτι παραπάνω, επειδή το κομμάτι το οποίο καρπόθηκαν οι ιδιώτες είναι πιο προνομιακό από ό,τι είναι του Δήμου. Και ο Δήμος από το 32% πέρασε περίπου στο 37-38% παίρνοντας αυτό το μπόνους στη συμφωνία που έγινε. Αυτή η απόφαση τώρα, αυτό το αν οριστικοποιηθεί, 37% περίπου σε πόσα στρέμματα αντιστοιχεί, περίπου. Στα 2,5 στρέμματα. Μάλιστα. Λοιπόν, αν οριστικοποιηθεί αυτή η απόφαση, τι κάνουμε, ξέρουμε ποιο κομμάτι είναι του Δήμου και ποιο κομμάτι είναι των ιδιωτών. Αυτό ξεκαθαρίζει. Η απόφαση αν θα γίνει δικαστικό μέγαρο εκεί ή όχι θα το δούμε μετά. Στη συνέχεια. Η διοίκηση του Δήμου βιάζεται και θέλει να το δει άμεσα. Θα το δούμε. Με ρωτήσατε όμως αν υπάρχει πιο κατάλληλος χώρος. Και η δική μας άποψη, παρόλο το ότι ψηφίσαμε υπέρ να γίνει η κατάτμιση για να λήξει αυτό το καθεστώς που δεν μπορούσε κανείς να κάνει τίποτε στο όλο οικόπεδο. Υπάρχει ένα άλλο ζήτημα στο Δήμο του Κιλκής που είναι
πάλι μέσα στον αστικό ιστό, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που λέγεται π10. Είναι ένας χώρος τεράστιος που από μελέτες προηγούμενων δημοτικών αρχών προβλεπόντουσαν πάρα πολλές υπηρεσίες. Και δικαστικό μέγαρο. Και το Δημαρχείο μαζί. Όχι το Δημαρχείο. Δικαστικό μέγαρο, αθλητικοί χώροι, εκκλησιαστικοί χώροι, εκπαίδευση και πάει λέγοντας. Αυτός ο χώρος που είναι τεράστιος χώρος που προέβλεπε και δικαστικό μέγαρο ήταν ο καταλληλότερος. Αυτό έχει κολλήσει σε επίπεδο Υπουργείου Περιβάλλοντος. Δεν προχώρησε η μελέτη εκείνη, παρόλο το ότι είχε ψηφιστεί από προηγούμενες δημοτικές αρχές και νομίζουμε ότι θα ήταν ο καταλληλότερος χώρος. Αν όμως σήμερα πήγε η Δημοτική Αρχή ότι εγκαταλείπω τα πάντα και πάω εκεί, αυτό με τις καλύτερες προϋποθέσεις χρειάζεται 5 με 7 χρόνια για να μπορέσει να ξεκαθαρίσει το κομμάτι αυτό, για να πει ο Δήμος ότι ξέρει, ή να πει μάλλον το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ότι εδώ μπορώ να. 5 χρόνια για να ξεκινήσει το έργο, αλλά 5 για να ολοκληρωθεί, καταλάβαμε. Σε μία δεκαετία και, λοιπόν. Και 23 που περιμένουμε στο άλλο οικόπεδο. Δύο γενιές είναι, κύριε Αγαθόπουλε. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ και εσάς. Να είστε καλά. Καλές γιορτές. Να έχετε καλή συνέχεια στο έργο σας στην αυτοδιοίκηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής.